Αμέσως μετά την λήξη του αγώνα του ΑΟΠ με τον Παναθηναϊκό, έχουμε μαζί μας τον Αντώνη τον Ατζόνιο. Αντώνη, δεν τα καταφέρετε σήμερα, αλλά πρώτα πες μας για τον τραυματισμό σου. Είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Σε είδαμε να υποφέρεις. Εντάξει, έχω ένα θέμα λίγο τώρα και με το γόνατο. Θα δούμε, δεν ξέρω τι και πού πρέπει να πάω για να το κοιτάξω. Σου εύχομαι να μην είναι κάτι το σοβαρό. Εντάξει, νομίζω ευχαριστώ. Ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα το θέμα της υγείας. Ξεκινήσατε στο πρωτομήχρονο με ένα σφιχτό, μια σφιχτή διάταξη να ακολουθήσατε. Σας βγήκε το πλάνο σε γενικές γραμμές, δεν κινδυνεύσατε ιδιαίτερα. Κάπως νομίζω... έτσι είναι το πλάνο μας σαν καινούργια ομάδα ακόμα. Ό,τι καταφέρουμε πίσω και ό,τι βγει μπροστά. Έχουμε δουλέψει λίγο παραπάνω σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και την τακτική. Αλλά αυτό πρώτα πρέπει να πατήσει καλά η ομάδα στο γήπεδο τα πρώτα λεπτά και μετά να δούμε αν καταφέρουμε να βγούμε και μπροστά. Αντώνη, επειδή έτσι σας βλέπω λίγο απογοητευμένους, πήρε στο τέλος και έκταση το σκορ 3-0. Εγώ θέλω να σου πω πραγματικά ειλικρινέστατα ότι είναι φανή τα σημάδια βελτίωσης στην ομάδα. Έχετε μεγαλύτερη συνοχή από τα άλλα χρόνια που σας έβλεπα. Έχετε έτσι ένα πλάνο μέσα στο γήπεδο, πατάτε. Νομίζω θα πάτε καλά, άσχετα αν το σημερινό παιχνίδι δεν σας βγήκε. Μακάρι να πάμε καλά, γιατί η ομάδα το χρειάζεται. Οι μικροί σε ηλικία παίκτες το χρειάζονται αυτό για να σηκώσουν κεφάλι. Δουλεύουμε καθημερινά στο νησί, το προσπαθούμε. Το κρίμα ήταν το μεγάλο κρίμα ο προηγούμενος αγώνας με τον Άγιαξ. Εκεί ήσασταν άτυχοι, δεν το συζητάω. Γιατί το μάτς είχε γύρει η πλάστικα, αλλά εντάξει, εκεί ήταν καθαρά θέμα τύχης. Εντάξει, είναι και αυτά ίσως εμπειρίες μιας και μήνυση κατηγορών για παιδιά που πρέπει να τις βιώσουν, γιατί πώς θα βελτιωθούν άλλωστε. Έτσι. Έχει και τη δική σας έτσι την σοφή, θα έλεγα, και πάνω απ' όλα εθνική καθοδήγηση των μεγαλύτερων στην ομάδα σας, τη Ύπνου. Θα γυρίσετε τώρα με το σκάφος πάλι πίσω, έτσι. Να κάνουμε, εντάξει. Τραβήξατε ταλαιπωρία. Τώρα θα είναι ταλαιπωρία. Όταν ήρθαμε, εντάξει, καλούτσι. Αυτό, Αντώνη, δείχνει έτσι για τη δίψα σας για να παίξετε ποδόσφαιρο. Παρακάψετε το πρόβλημα της κοινωνίας. Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στο πρωτάθλημα, ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε σίγουρα κάποια προβλήματα. Οπότε είναι στο πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ευελπιστούμε να μπει το καράβι τώρα. Να μπορούμε και εμείς να μετακινούμαστε και οι υπόλοιπες ομάδες. Και είμαστε εμείς και η Σέριφος. Είμαστε οι δύο ομάδες οι οποίες όταν πηγαίνουμε εκτός έδρας τρώμε τις διανυκτερεύσεις, τρώμε τα εισιτήρια, τα δρομολόγια, την ταλαιπωρία. Δηλαδή άκουσα κάτι δηλώσεις πριν από μερικές μέρες σε κάποιο σταθμό οι οποίες σε μένα με απογοήτευσαν. Δηλαδή επειδή κάναμε μια διαμαρτυρία, αν δεν την κάναμε εμείς, δηλαδή ποιος έπρεπε να την κάνει. Σε τι φταίμε εμείς που δεν υπάρχει καράβι, αλλά να σκεφτούν την ταλαιπωρία που τρώμε εμείς. Ναι, έχεις δίκιο. Πέρυσι κάναμε 4 ταξίδια στην Πάρο, 3 πόσα κάναμε. Δηλαδή μέσω Αθήνας, από Αθήνα εδώ, διανυκτέρευση εδώ την άλλη μέρα κάτω, την άλλη φορά πήγαμε μέσω Ιού. Και εντάξει, συν τα έξοδα, συν την ταλαιπωρία, συν όλα αυτά, όχι να τα ακούσουμε και από πάνω. Εντάξει, δεν έχουμε κάνει νομίζω κάτι το στραβό, καινούργιοι είμαστε, αλλά είμαστε και τύπος και υπογράμματος, δεν έχουμε κάνει κάτι στραβό νομίζω. Καμία αντίρρηση για την έτσι, στάση του σωματείου σας στο πρωτάθλημα είναι υποδειγματική. Εγώ δεν τη χαρακτηρίζω, δεν το συζητά κανείς αυτό. Εγώ προσωπικά και όλοι, ας πούμε, η ομάδα και η διοίκηση στεναχωρηθήκαμε με αυτές τις δηλώσεις γιατί δεν έχουμε κάνει κάτι το λάθος. Εμείς προσπαθούμε να τώρα ήρθαμε, ας πούμε, με σκάφος. Ναι. Ποιο λόγο, μπορούσαμε να πούμε δεν ερχόμαστε. Πάμε πιο κάτω. Ναι, γι' αυτό είπα ότι αυτό δείχνει τη δίψα σας για να παίξετε μπάλα και εδώ αυτό που θέλετε. Εντάξει, όλα καλά. Ας ελπίσουμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα για όλα αυτά τα γύρω-γύρω έτσι, τα προβλήματα, τα διάφορα που δημιουργούνται, να μην έχουν συνέχεια μεταξύ των σωματείων. Μην μπει τώρα μεταξύ των σωματείων και των παιδιών. Όχι, εννοείται. Δεν υπάρχει Θεού, θέμα. Έτσι, υπάρχει αυτό θέμα. Είναι το βασικό. Θέμα. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα έχω κάποιες πληροφορίες ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Να δούμε. Εγώ σας εύχομαι να μην το βάλετε κάτω. Μην απογοητευτείτε. Καλή συνέχεια, Αντώνη, και περαστικά. Ευχαριστώ, να είστε καλά και καλή συνέχεια στον ΑΟΠ. Θα τα ξαναπούμε. Εντάξει, Αντώνη, ευχαριστούμε. Yes. Από τον Παναθηναϊκό, ο Γιώργος ο Διαρεμές μαζί μας. Ο Γιώργος που εκτός από διακριθείς στο σημερινό παιχνίδι, είχες και το περιβραχιόνιο του αρχηγού Γιώργο. Πες μας για ποιο λόγο. Λόγω φαλαριού. Ο Γιώργος πηγαίνει, κατατάγεται στον ελληνικό στρατό αύριο. Καλή θητεία λοιπόν, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Έλεγα και με τον Αντώνη προηγουμένως ότι μας δείξατε δείγματα βελτίωσης. Πλέον ο Παναθηναϊκός είναι μια υπολογίσιμη δύναμη. Έχει μπει σε μια τέτοια πορεία, πιστεύω, στο εκλαδικό ποδόσφαιρο.
Πες μου, εσύ σαν νέο παιδί, πώς βλέπεις την προσπάθεια αυτά που γίνεται στο νησί? Φαίνεται σε όλους, και άμα καθίσουν να δουν μόνο τις επιμαχείς φάσεις από όλα τα παιχνίδια εδώ τα τρία τελευταία χρόνια, φαίνεται σταδιακή εξέλιξη σαν ομάδα. Γιώργο, άσε τις επιμαχείς φάσεις. Όχι, υπάρχει μεγάλη εξέλιξη. Είναι κρίμα, γιατί κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και διοικητικά σαν νησί και τέτοια. Ας αφήσουμε τις επιμαχείς φάσεις, ας μείνουμε στην προσπάθεια που κάνετε. Στην παρουσία σας που είναι συνεχώς βελτιούμενη, βλέπω ότι προοδεύεται. Νέα παιδιά πλησιούν την ομάδα, μεταξύ των οποίων και εσείς. Αυτό βοηθάει πάντα την ομάδα και την κάθε ομάδα να υπάρχουν νέοι παίχτες. Ασχέτως όμως είμαι εγώ, υπάρχουν και πιο μικροί από μένα που μπαίνουν με αξιώσεις όπως βλέπετε μέσα στα γήπεδα, όπως είναι ο Σαβριανός, ο Ζαμπελάκος, όλα αυτά τα παιδιά. Τώρα πρόοδος υπάρχει εννοείται, φαίνεται στη φυσική κατάσταση της ομάδας. Τώρα με τις νίκες ήττες είμαστε υπολογίσιμη δύναμη και θα το αποδεικνύουμε από εδώ και πέρα. Απλά υπάρχουν οι κακές και οι καλές στιγμές. Βεβαίως. Και οι ατυχίες όλα μέσα στο παιχνίδι. Σαν ομάδα, οφείλουμε να είμαστε πιο συσπηρωμένοι τώρα και το έχουμε αποδείξει από τον αγώνα με τον Άγιαξ. Το αποδεικνύουμε και σήμερα εδώ πέρα. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι. Εντάξει, Γιώργο, και εγώ σας το εύχομαι. Όπως εύχομαι και σε ένα καλή θητεία. Και το συντομότερο να σας ξαναδούμε, αδειούλα κατευθείαν. Να σε δούμε. Όλα καλά θα πάνε, αγόρι μου. Εντάξει. Ναι. Να σε καλά. Γεια. Ο προπονητής των φιλοξενουμένων του Πανσυμφυναϊκού, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Coach, δεν τα καταφέρατε φέτος να φύγετε με το διπλό όπως πέρυσι. Είδα στο πρώτο ημίχρονο ένα πλάνο με δύο ζώνες άμυνας, με αυτό το 4-4-1-1 όπως το είδα εγώ, που είχες κατεβάσει, να βγαίνει σε γενικές γραμμές, να κλείνουν οι διάδρομοι, να μην απειλήσετε ιδιαίτερα. Χωρίς βέβαια να απειλείτε κιόλας ιδιαίτερα, οφείλω να πω. Αυτό είναι ίσως το μόνο έτσι αρνητικό που, από την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου που έχω να επισημάνω. Νομίζω ότι στο πιο κρίσιμο σημείο που αποφάσισες λίγο να ρισκάρεις, φάγα το δεύτερο γκολ. Όχι, γενικά δεν μπήκαμε καθόλου στο παιχνίδι. Εμείς ήμασταν εκτός του ρυθμού. Συνέχεια κυνηγάγαμε την μπάλα. Φουλάγαμε την μπάλα πάρα πολύ εύκολα. Αφήναμε πολλούς διαδρόμους στους αντιπάλους. Μιλάς κυρίως για το δεύτερο ημίχρονο. Για όλο το παιχνίδι ήμασταν πάρα πολύ κακοί. Δεν είχαμε μυαλό στο παιχνίδι μας. Το μόνο που κάναμε ήταν να διώχνουμε την μπάλα από τα πόδια μας και δεν μας ενδιέφερε πού θα πάει. Δυστυχώς δεν παίξαμε καλά σήμερα. Ήμασταν πάρα πολύ κακοί. Η Πάρος ήταν πιο έμπειρη, πιο καλύτερη. Ειδικά έχει στάξει της και ένα παίχτη ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Εννοώ για τον αρχηγό του Σπάρου, την Αργολή, ο οποίος οργάνωνε και διεύθυνε όλο το παιχνίδι της Σπάρου. Εμείς πέσαμε πάνω σε αυτή την παγίδα, κλείναμε 3 και 4 πάνω του, με αποτέλεσμα να αφήνουμε και ένας χώρος και να βγαίνουν στην πλάτη μας συνέχεια και να μας δημιουργούν απειλές. Κόουτς, είχες δώσει, συγγνώμη σε διακόψω, είχες δώσει ειδικές εντολές στο νούμερο 3 τον Λεμπέση για να φυλάει τον Χαλιωμαρκουλή, ή η φάση τον έφερνε συνέχεια πάνω του? Η φάση τον έφερνε, αλλά επί το πλήσον στο χώρο τον οποίο κινείται είναι ο χώρος στο οποίο είναι ο Λεμπέσης, ο οποίος ήταν ο μόνος που διασώθηκε για μένα από την ομάδα. Ήταν ο μόνος που είχε μυαλό στο μαρκάρισμά του και πάθος στο παιχνίδι του. Δυστυχώς όλοι οι άλλοι ήμασταν εκτός παιχνιδιού. Καθόλου λοιπόν ικανοποιημένος ο κόουτς από την εμφάνιση, θα πω όμως εγώ ότι πέρα ότι δεν σας βγήκαν τα μαρκαρίσματα, δεν σας βγήκε το πάθος, είναι πλέον σαφές ότι η ομάδα δείχνει ένα προσανατολισμό μες στο γήπεδο, ότι οι γραμμές προσπαθούν να επικοινωνήσουν, ότι η φυσική κατάσταση είναι καλύτερη. Νομίζω ότι έχετε μπει σε ένα δρόμο. Κοιτάτε, φέτος έχουμε βάλει στόχους να μπορέσουμε να παίξουμε μπάλα. Να μην παίξουμε συνέχεια τη γάτα με το ποντίκι, όπως αναγκαστικά λόγω πείρας και λόγω επειδή ήμασταν ευσυστατή ομάδα. Ο σκοπός είναι να παίζουμε μπάλα, να κατεβάζουμε σωστά την μπάλα, χωρίς γιώμες, χωρίς. Δυστυχώς επανήλθαμε πάλι σε αυτό το μοντέλο και δεν παρουσιάσαμε για μένα τίποτα. Τίποτα απολύτως. Εντάξει, coach, εγώ θα επιμείνω ότι στα δικά μου τα μάτια ο Πανσυμφυναϊκός φάνηκε πιο ομάδα από άλλες χρονιές που σας έχω δει. Δεν έχει σημασία το ότι πέρυσι πήγατε με το διπλό. Όχι, εγώ δεν εξετάζω το αποτέλεσμα. Έτσι, εγώ εξετάζω πάντα την παρουσία στην εικόνα. Είναι δύσκολο αυτό που θες να κάνεις. Είναι δύσκολο να βγει. Θέλει χρόνο, το ξέρουμε. Θέλει χρόνο. Αυτό το ξέρουμε, την υπομονή. Δεν είναι. Έτσι.
Παρόλα αυτά, εγώ σου λέω, επαναλαμβάνω, ότι είδα την ομάδα να στέκεται στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στον πρώτο ημίχρονο. Είναι φυσιολογικό, είμαστε τον τρίτο χρόνο. Έτσι. Βήμα-βήμα. Απλώς θέλει, το ποδόσφαιρο θέλει υπομονή. Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Χτίζουμε τουβλάκια-τουβλάκια. Έτσι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό θα σου ευχηθώ και για το μέλλον, να συνεχίσει την μεγάλη προσπάθεια που κάνει και εσύ και η διοίκηση και τα παιδιά βέβαια. Καλή επιστροφή, εύχομαι. Να δύσκολη ίσως είναι. Και ευχαριστούμε για την Πάρο και συγχαρητήρια για την νίκη του και για τη φιλοξενία τη. Εντάξει, coach, ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι, συνάδελφο, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Μαζί μας από τους νικητές, ο Σταύρος ο Κληρονόμος, σκόρερ των δύο πρώτων τερμάτων για την ομάδα του. Σταύρο, το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω είναι πόσα γκολ έχεις βάλει με κεφαλιά. Πολλά, αλήθεια σου λέω. Έχεις βάλει πολλά. Πολλά. Μπράβο, Σταύρο. Ήμουν λίγο κακός στη μετάδοση. Είπα ότι συνάρτησες την μπάλα σε χαμηλό ύψος και την πρόδωσες. Τόσο κακή. Δεν μας έχει συνηθίσει. Ας σοβαρευτούμε όμως. Σε αυτές τις νίκες η ομάδα. Πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό βέβαια για την ομάδα. Βλέπεις να ξεπερνούν τα προβλήματα. Φανερή έλλειψη ρυθμού, η έλλειψη αγώνων. Πες μας. Τίποτα. Βασικά με τέτοιες νίκες είναι αυτό που λέμε, κερδίζεις χρόνο. Κερδίζεις χρόνο, ηρεμία στην ομάδα πάνω απ' όλα. Ψυχολογία. Και ελπίζουμε να συνεχιστούν τα παιχνίδια για να βρούμε σιγά σιγά και ρυθμό. Αυτό είναι το κυριότερο για την ομάδα. Να βρει ρυθμό και σιγά σιγά παιχνίδι με το παιχνίδι να γινόμαστε καλύτεροι. Μάλιστα, γίνανε πολλά αναβολές, τραυματισμοί. Σίγουρα έχει επηρεαστεί η ομάδα. Ακολουθεί ένα ματς ντέρμπι, ένα ματς φωτιά με τη Μήλο. Βλέπεις ότι το σημερινό αποτέλεσμα και η εμφάνιση θα είναι καθοριστικές για να προσθέσει η ομάδα έτοιμη? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Με τη Μήλο είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ένας πολύ καλός αντίπαλος. Απλά ευελπιστούμε ότι θα είμαστε καταρχήν όλοι καλά, θα έχουμε την υγεία μας, γιατί όπως είδαμε σήμερα ο Βαγγέλης, ο Σένκα χτύπησε στον νόμο, δεν ξέρουμε πόσο σοβαρό είναι, να του ευχηθώ και περαστικά. Ο Βαγγέλης, ο Πετρόπουλος, ένιωσε να σφίξουμε γι' αυτό. Θα δούμε τους τραυματισμούς, θα ξεκινήσουμε από Δευτέρα να δουλέψουμε μαζί με τον προπονητή και πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί η ομάδα κατά ψέματα έχει πολύ καλό υλικό, έχει ποιότητα φέτος με την προσθήκη 3-4 παιδιών που ήρθαμε και εμείς να βοηθήσουμε. Και πιστεύω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτεροι και θα είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί φέτος. Εντάξει, Σταύρο, σας το ευχόμαστε. Σου ευχόμαστε και σε σένα, εκτός από το να μοιράζεις, να συνεχίζεις να σκοράρεις. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ο Βασίλης Οκαράη, ο επιθετικός, ο νέος αποκτηθής. Γιατί μέχρι πέρυσι έπαιζε στην ένωση των Μαρμάρων με τον Μαρφυσαϊκό. Βασίλη, χαρτίρα για την νίκη. Συζητήσαμε με τον προπονητή σου για τα προβλήματα ρυθμού που είχε η ομάδα εξαιτίας των πολλών αναβολών. Πες μας εσύ τη γνώμη σου από τη μέχρι τώρα παρουσία στην ομάδα και πώς πάει και η προσαρμογή σου στο νέο περιβάλλον, θα σε ρωτήσω εγώ. Σίγουρα, αν δεν έχεις παιχνίδια μπροστά σου να παίξεις, σίγουρα δεν μπορείς να βρεις και ρυθμό. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, έτσι είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε μέσα από τις προπονήσεις, έχουμε κοντά μας τον coach και προσπαθούμε σκληρά και βγήκε και στο γήπεδο με το σκορ στο 3-0. Η προσαρμογή μου, εντάξει, τα πιο πολλά παιδιά τα γνωρίζω και ας ήμουν και αντίπαλος. Εντάξει, είναι όλα καλά, όλα καλά. Μας υποδεχτήκαν και εμένα και τον Σταύρο και άλλα παιδιά που γίναμε μεταγραφή. Είμαστε όλοι μια οικογένεια. Ωραία, Βασίλη, θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι αν πιστεύεις ότι η σημερινή νίκη, που σίγουρα άφησε παίχτες και φιλάθλους και διοίκηση και προπονητές ευχαριστημένους, θα συντελέσει στο να είναι έτοιμη η ομάδα για τις επόμενες δύσκολες υποχρεώσεις της, πρώτον. Σίγουρα το να κερδίζεις μέσα στην έδρα σου και σχετικά εύκολα, μπορώ να πω, γιατί δεν απειληθήκαμε και ιδιαίτερα, εκτός αν εξαιρέσεις ένα σούτ στο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα παίρνεις τα πάνω σου σαν ομάδα, σαν παίχτες και έχεις άλλη αυτοπεποίθηση και κοιτάς όλα τα παιχνίδια ξεχωριστά και πας να τα κερδίσεις. Ωραία λοιπόν για την ομάδα. Και μια προσωπική ερώτηση, Βασίλη. Πότε θα σταματήσεις
στη διάρκεια της προσπάθειάς σου, πριν ακόμα κριθεί η προσωπική σου αναμέτρηση στον αντίπαλο, να έχεις τον νου σου να διαμαρτύρεσαι? Εντάξει, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Προσπαθώ όμως. Προσπαθώ πάρα πολύ. Είναι αναγκαίο όμως. Προσπαθώ πάρα πολύ. Ξέρεις, αδικείς τον εαυτό σου έτσι. Και πιστεύω τα έχω καταφέρει πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα. Δεν μας το έδειξε σήμερα. Εντάξει, προσπαθώ, προσπαθώ. Ναι, μη μείνεις με την προσπάθεια όμως. Θέλω εδώ να δεσμευτείς. Σίγουρα δεν μπορώ να δεσμευτώ, γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Παθιάζομαι πάρα πολύ στο παιχνίδι. Άλλο είναι αυτό. Το πάθος είναι πλεονέκτημα στο ποδόσφαιρο. Και ορισμένες φορές το λέω κιόλας. Είσαι... Έχω παραπάνω πάθος από μα ό,τι δεν χρειάζεται. Μπορώ να ανεχτώ να είσαι στην προσπάθειά σου πάνω και πριν τελειώσει η φάση να γυρίσεις να δεις το διαιτητή να σφυρίξει φάουλ. Δεν επιτρέπεται αυτό. Αδικείς στον εαυτό σου, Βασίλη. Το καταλαβαίνεις γιατί το λέω. Σίγουρα, ναι. Αλλά... Με αγάπη το λέω. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Θα κάνω μεγάλη προσπάθεια. Ήδη προσπαθώ πολύ να συγκρατώ τα νεύρα μου και πιστεύω παιχνίδι με παιχνίδι θα τα καταφέρνω. Εντάξει, Βασίλη. Ευχαριστώ. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ο προπονητής των γηπεδούχων, ο κ. Τριανταφυλάκος μαζί μας. Coach, σε αυτές τις νίκες για φέτος. Ναι. Συγχαρητήρια. Φανέρει βέβαια η έλλειψη ρυθμού στην κλειστή άμυνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο, η έλλειψη ταχύτητας, η έλλειψη ρυθμού από τους αγώνες και τη συνεννόηση. Στο δεύτερο βρήκατε τον τρόπο, φτάσατε σε ένα ευρύ σκορ, θα έλεγα. Πες μας για την ομάδα. Παρακαλώ, συγχαρητήρια στα παιδιά για την νίκη. Και όσον αφορά το ρυθμό, εμείς ξέραμε, δουλέψαμε όλη την εβδομάδα σε αυτό το κομμάτι, αφού μάθαμε ότι θα παίξουμε αγωνιστική. Δουλέψαμε σε ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, πώς θα μπορέσουμε να διασπάσουμε αυτό την άμυνα του αντιπάλου. Και κατά την άποψη τη δικιά μου, η οποία με αυτά που ζήτησαμε τα παιδιά όλη την εβδομάδα και αυτό που είπαμε και στο ημίχρονο, μάλλον συγγνώμη, στην αρχή του παιχνιδιού, τα παιδιά τα αποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά. Είχαν πάρα πολύ καλή ηρεμία να βρουν τον τρόπο να σπάσουν την άμυνα για να βγουν οι πάσεις. Απλά μας έλειπε η λεπτομέρεια στην τελική πάσα για να βγούμε για να κάνουμε τη φάση. Φαντάζομαι τη φάση να βάλουμε τον γκολ. Στο να πάρετε το πλάτος, να χτυπήσετε από τα πλάγια. Όλα μαζί, όλα. Δηλαδή, είπαμε κάποια πράγματα, τα παιδιά τα τήρησαν κατά γράμμα. Δηλαδή σήμερα κάνα τα παιδιά αυτό που έπρεπε να κάνουν σε μια ομάδα η οποία ήταν κλεισμένη πίσω και έπρεπε να βρεις τρόπο, αλλά θέλει πάρα πολύ υπομονή. Γιατί καμιά φορά τόσο τρόπος σε παρασύρει και χαλάς την τακτική σου και πας σε πράγματα άλλα. Τα παιδιά πιστεύω ότι είχαν πάρα πολύ καλή συμπεριφορά σε αυτό το κομμάτι. Ναι, και αξιοθέλω μπορεί να σημειώσω. Μην κάναμε την κλασική και τη μεγάλη φάση για να κάνουμε γκολ, αλλά είχαμε την ηρεμία και ψάξαμε τον τρόπο για να βγάλουμε φάσεις σωστές. Και επίσης να συμπληρώσω ότι υπήρχε ακριβώς αυτή η ηρεμία και η τακτική προσήλωση στο να μην εκτεθείτε καθόλου πίσω. Βέβαια, ναι, αυτό το είχαμε συζητήσει. Είχαμε πει συγκεκριμένα πράγματα να κάνουν τα παιδιά. Ποιοι δεν θα μείνουν πίσω, ποιοι θα βγουν μπροστά. Και νομίζω φάνηκε, το λέτε κι εσείς, ότι ήταν τα παιδιά πάρα πολύ καλά τακτικά στο γήπεδο. Μάλιστα, coach, έχουν γίνει πολλά. Ακόμα δεν έχουμε βρει γενικά ρυθμό όλοι μας. Αναβολή στην αναβολή, όλα αυτά. Πιστεύεις ότι η σημερινή νίκη έτσι θα βοηθήσει αποφασιστικά στο να παρουσιαστεί η ομάδα έτοιμη στο καθοριστικό παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας? Όχι, για μας. Ή όποτε και αν είναι αυτό. Για μας τα παιχνίδια. Το λέω επειδή είναι και ο αντίπαλος δύσκολος. Ναι, ναι, ναι. Όχι, εσείς ξέρετε κιόλας και πώς σκέφτομαι και πώς οδηγώ τα παιδιά. Όλα τα παιδιά είναι το ίδιο. Εμείς δεν κοιτάμε αν παίξαμε με τη Σέσβο, τη Σύφνο ή θα έρθει η Μήλος ή θα έρθει το επόμενο παιχνίδι. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι από αυτή την ασάφεια του προγράμματος. Σίγουρα όταν. Τη χαλάρωση των προπονήσεων που σε όλες τις ομάδες πιστεύω εγώ ότι θα έχει συμβεί. Σίγουρα έχει γίνει. Αυτή η νίκη δηλαδή βοηθεί σε μια επανεκκίνηση του κινήτρου των παικτών πάνω απ' όλα, coach. Όλα παίζουν ρόλο και η νίκη σίγουρα δώσει ένα κίνητρο στα παιδιά και ψυχολογία για να είναι αυτό. Να παρουσιαστούν καλύτεροι. Αλλά για να παρουσιαστείς καλύτερος πρέπει να βρεις ρυθμό μέσα στα παιχνίδια. Και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να παίζουμε όπως θέλουν όλες οι ομάδες, όλοι οι προπονητές, για επιτέλους κάποια στιγμή να βρουν οι ομάδες το ρυθμό αυτό που πρέπει να έχουν όλες. Αυτό να ασχηθούμε λοιπόν. Ναι, αυτό να ασχηθούμε. Να ομαλοποιηθούν τα πράγματα με τα δρομολόγια. Να παίξουμε μπάλα. Να παίξουμε μπάλα. Έτσι, πιστεύω ότι θέλουν όλοι. Γιατί είμαστε ο όμιλος ο οποίος όλοι έχουν φτάσει, ο πρώτος έχει φτάσει στην πέμπτη αγωνιστική και εμείς ήδη κάναμε τη δεύτερη αγωνιστική. Που σήμερα εντός καλών πραγμάτων ή σήμερα την επόμενη εβδομάδα που θα τέλειωνε ο πρώτος γύρος. Και εμείς μέσα από αυτή τη ροή που να μην παίξουμε παιχνίδια, χάσαμε αρκετούς ποδοσφαιριστές για διάφορους λόγους.
Ναι, πραγματικά φέρνουν προβλήματα η αποχή. Ας μην κοιτάξουμε άλλο πίσω, ας ευχηθούμε η ομαλοποίηση των δρομολογίων να μας κάνει να τα ξεχάσουμε. Βέβαια, ναι, να τα ξεχάσουμε. Τα προβλήματα, να μπούμε στο ρυθμό, όλοι μας ο καθένας από σκοπιά του, προπονητές, παίκτες, φίλαθλοι, εμείς όλοι, να απολαύσουμε το πρωτάθλημα μας. Ναι, το πράγμα. Το οποίο είναι πλέον σιγά σιγά γίνεται αρκετά καλό, γιατί και η ομάδα της Σύβνου, τουλάχιστον αυτό που ήμουνα και εγώ πέρσι που συνάντησα και τον Κουτς και τα παιδιά, σίγουρα παρουσίασαν κάτι διαφορετικό, με την έννοια ότι είχαν έναν τρόπο συγκεκριμένο και μας βοήθησαν. Το τόνισα και εγώ, γιατί μας βοήθησαν και εμάς. Ήταν απογοητευμένος ο κ. Δημητριάδης, αλλά του μετέφερα ότι η εικόνα εμάς των Ουδέτων ήταν ότι η ομάδα το έχει προοδεύσει, δείχνει να πατάει στο γήπεδο, δείχνει έχει αρχή, μέση και τέλος, άσχετα αν δεν τους βγήκε. Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι. Ναι, το παιχνίδι. Ασχέτως αποτελέσματος. Όχι, ασχέτως αποτελέσματος. Και όλοι θέλουμε να υπάρχουν καλές ομάδες για να υπάρχει καλό ποδόσφαιρο. Να βοηθάει μια ομάδα την άλλη για να μπορέσει να παιχτεί ποδόσφαιρο. Για να μην υπάρχει σωπημότητα. Μάλιστα. Coach, τα νέα από τον Βαγγέλη το Σένκα, τι λένε για τον τραυματισμό του? Ακόμα δεν ξέρουμε. Πρέπει να πάει στο γιατρό. Θα πάει να βγάλει τις τεχνογραφίες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα είναι κάτι σοβαρό. Τον είδες εσύ ότι είναι μια απλή εξάρθρωση ή μήπως έχουμε και τίποτα χειρότερο? Ας μείνουμε για το παιδί. Θα πρέπει να περιμένουμε. Ό,τι και να πούμε θα είναι λάθος. Θα είναι πρόωρο. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι κάτι πάνω απ' όλα για την υγεία του παιδιού. Έτσι. Γιατί είναι και μικρό παιδί. Και μετά σίγουρα για την ομάδα, η οποία εάν μας χτυπήσει και ο Σέγκα, σίγουρα θα είναι με πολύ μεγάλη απώλεια. Εντάξει, κότσου, ας ευχηθούν λοιπόν τα καλύτερα για το παιδί, για την υγεία του πάνω απ' όλα. Βέβαια, την υγεία. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλή δύναμη πολύ. Και επιτέλους να παίξουμε μπάλα. Επιτέλους να παίξουμε μπάλα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Και σας. Ευχαριστούμε.